Έντονες είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του Προέδρου του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, Μιχάλη Νικολαίδη, για την αναγκαιότητα μεταφοράς του τμήματος στη Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο, όταν σε μια γενική συνέλευση τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού κλήθηκαν να ψηφίσουν μετά από φήμες και συζητήσεις επί του θέματος, ενώ οι 13 από τους 14 που ψήφισαν υπέρ της μεταφοράς ήταν μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρχε σε εμάς επίσημη ανακοίνωση. Τώρα ήταν ότι λέγονται στα πηγαδάκια, στα οποία στα πηγαδάκια μπορεί να λέγεται το οτιδήποτε. Επίσημη ανακοίνωση σε εμάς δεν υπήρχε από κανέναν. Μάλιστα. Οπότε με αφορμή απλά κάτι φήμες. Ναι. Ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία θεωρώ ήταν εντελώς λαθασμένη. Τώρα μιλάμε για τον περασμένο Μάιο, αυτό που διαβάσαμε ότι έγινε μια ψηφοφορία, ναι. Ακριβώς. Που τότε είχε δύο μορφές. Η ψηφοφορία μία ήταν για το αν θέλουμε να παραμείνουμε στο ΔΥΠΑΕ, στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι μπήκαμε κακώς και σε αυτή τη διαδικασία. Και η δεύτερη ήταν το αν θα θέλουμε να παραμείνει το τμήμα στις Σέρες ή να αλλάξει και να μεταφερθεί, άλλαξε ονομασία και να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Αυτό πάλι δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η δικαιοδοσία. Πού προέκυψε, ναι, και δεν ξέρω. Ναι. Προέκυψε από αυτές τις φήμες και μόνο, από τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο, απολύτως τίποτε. Πέραν της φήμης αυτής που κυκλοφόρησε από μια δίθεν κουβέντα κάποιων ανθρώπων, και η οποία δεν υπήρχε λόγος να ξεκινήσει και να γίνει αυτή η συνέλευση. Εν πάση περιπτώσει έγινε η συνέλευση, βγήκε με μια οριακή πλειοψηφία των 14 ατόμων, επαναλαμβάνω από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος, και όχι από όλο το τμήμα. Η Γενική Συνέλευση με βάση το νόμο αποφασίζει για την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του κάθε τμήματος. Αυτό δεν αφορά το ούτε πρόγραμμα σπουδών, ούτε εκπαίδευση, ούτε τίποτα. Το αν ένα τμήμα παραμένει εδώ ή αλλού ή αν θα μεταφερθεί οτιδήποτε, αυτό είναι ξεκάθαρα να σας αρμόδιο πω του Υπουργείου. Δημιουργεί ερωτήματα. Αν υπήρχε μία πρόθεση από το Υπουργείο, να ζητηθεί η άποψή σας. Αν δεν υπήρχε, γιατί να ανακοινηθεί ένα τέτοιο θέμα. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, γι' αυτό ζητώ τη βοήθειά σας. Και εμείς δεν το αντιληφθήκαμε αυτό, γιατί αυτό λέγαμε και κάποιοι η μειοψηφία. Αυτό ήταν ένα θέμα ξεκάθαρα του Προέδρου, το οποίο το ανακοίνησε, χρησιμοποίησε τη θεσμική του θέση ως Πρόεδρος για να αναφέρει αυτά που αναφέρει στα δημοσιεύματα, τα οποία όμως είναι παραπλανητικά, γιατί όπως γράφω και στο δημοσίευμα που μπορεί να είδατε στον Ανεξάρτητο. Ως απάντηση, ναι, στην ως απάντηση, τοποθέτηση, ναι. Δεν είναι αυτό κάτι επίσημο ακριβώς που μας ζητήθηκε η γνώμη μας, που να σας πω κάτι, ότι πραγματικά πιστεύω ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση για οποιοδήποτε, δεν ερωτώνται δυστυχώς. Το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ απορροφά κάθε έτος 100 φοιτητές και το ακαδημαϊκό του προσωπικό παράγει αξιόλογο ερευνητικό έργο χωρίς η απόσταση από την έδρα να δημιουργεί προβλήματα, εξηγεί η κυρία Γιαγκάζογλου. Είμαστε ερευνητικά πιο πάνω και από το ΤΕΦΑ της Θεσσαλονίκης, με άποψη ότι τις δημοσιεύσεις που έχουν τα άτομα που φοιτούν εδώ, και ο Πρόεδρος μάλιστα, είναι επιστημονικά και ερευνητικά, είναι από τους καλύτερους ερευνητές που έχουμε στο τμήμα και σε όλη την Ελλάδα, πανελλαδικά. Αυτό το φυσικά τόσα χρόνια δεν λέμε κάτι για την επιστημονική του επάρκεια. Όχι, απλά φυσικά, συζητάμε την πρότασή του. Ναι. Αυτό δεν εμποδίζει ακριβώς το να κάνει έρευνα και να παράγει αυτό το έργο, βρισκόμενος είτε στην Θεσσαλονίκη, είτε στη Σέρβη, είτε οπουδήποτε αλλού. Γιατί φυσικά και δεν υπάρχει αυτό. Οι φοιτητές μας είναι ευχαριστημένοι και φαίνεται αυτό. Έχουμε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν. Είμαστε ψηλά. Μα και εμείς αυτή την εντύπωση έχουμε, κυρία Γιαγκάζουλου, ότι έχουμε ένα καλό τμήμα εδώ στις Σέρες. Ένα τμήμα που το επιλέγουν οι υποψήφοι φοιτητές. Ακριβώς. Ένα τμήμα που είναι ζωντανό μέσα στον κοινωνικό ιστό της πόλης, του νομού μας. Δεν έχουν βάσει τα επιχειρήματα που καλείται, γιατί μάλιστα, αν δείτε στην τοποθέτηση, μιλάει και καλά για ένα άλλο τμήμα. Ουσιαστικά δίθεν το πρόβλημα είναι ότι είμαστε δύο ΤΕΦΑ στο ίδιο ίδρυμα. Αυτό δεν υπήρξε πρόβλημα 40 χρόνια. Ναι. Πραγματικά το 25 κλείνουμε 40 χρόνια το τμήμα εδώ με έδρα στις Σέρες. Δημιούργησε τώρα ξαφνικά πρόβλημα το ότι είναι δύο ΤΕΦΑ. Και ωραία, αν είναι η ανάγκη του τμήματος να γίνει κάτι άλλο. Και εντάξει, να αλλάξει και το όνομά του. Ναι, ακριβώς, την ονομασία. Για ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορεί να αλλάξει την ονομασία ή να προσφέρει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, και να παραμείνει
φυσικά στις Σέρες. Αλλά ο κύριος Νικολαίδης στην πρότασή του, που αυτή κιόλας την αναφέρει και δεν τέθηκε ποτέ επίσημα τέτοιο θέμα, γιατί αναφέρει κάτι ότι ακόμη είναι σε στάδιο ανώριμο, αλλά να το πούμε τμήμα φυσικής αγωγής και ποιότητας ζωής. Ουσιαστικά θα είναι πάλι, θα έχει ότι έχει ένα τεφά, θα έχει διαφορετική ονομασία και θα πάμε να είμαστε δίπλα στο άλλο το τεφά της Θεσσαλονίκης. Και για ποιο λόγο να επιλέγει ο ένας ο φοιτητής αυτό το τεφά και να μην επιλέγει, ας πούμε, το άλλο. Mm-hmm. Ας αυτό που λέει πραγματικά δεν υπάρχει καμία λογική. Ένα παρόμοιο τμήμα δίπλα-δίπλα. Και όσο για την γεωγραφική απομόνωση, ναι, ακόμα και το τμήμα της, το τεφά της σχολής, το άλλο, της Θεσσαλονίκης, mm-hmm, βρίσκεται στη Θέρμη. Ενώ όλα τα τμήματα είναι κάτω στο κέντρο, όπως ξέρετε όλοι καλά, ναι, του Πανεπιστημίου πολύ. Και φυσικά, ακόμα και για τους ίδιους της Θεσσαλονίκης, το ότι μπορεί να κάνει κάποιος μισή ώρα και 40 λεπτά, ανάλογα με το που μένει, να φτάσει στην Θέρμη. Τόσο κάνει για να φτάσει και στις Σέρες. Ακριβώς. Mm. Πώς λογίζεται αυτή η απομόνωση και καλά. Η κυρία Γιαγκάζογλου τόνισε ότι η επαναφορά του θέματος και η δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου προξενεί αναστάτωση, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Την ώρα, μάλιστα, που το Σεραϊκό Ίδρυμα μετρά διακρίσεις και πρωτιές για τον ακαδημαϊκό του ρόλο. Δεν μπορεί λοιπόν ένα τμήμα που είναι καθόλου υγιέστατο να γύρει ξαφνικά ζητήματα χωρίς καμία λογική. Και να σας πω ότι τέχθηκε, ας πούμε, και μέσα στη Γενική Συνέλευση, που ποτέ δεν θα τα έλεγα αυτά τα πράγματα, ναι, ναι, αλλά σας φτάνουν σε κάποιο σημείο μετά που λες, δεν είναι δυνατόν ότι γεράσαμε, κουραστήκαμε και δεν μπορούμε να πηγαινορχόμαστε. Υπόθηκε και αυτό. Όχι από τον Πρόεδρο, ναι, από, ναι, ναι, κάποιο μέλος το οποίο ήταν υπέρ αυτού, το να μεταφερθεί το τμήμα. Αυτά δεν είναι επιχείρηματα. Εντάξει, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, ίσως πρέπει ο ίδιος, όποιος το ανέφερε, όποια το ανέφερε, να κάνει, έτσι ξέρω εγώ, μία δεύτερη σκέψη, ένα νέο επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν είναι λόγος αυτός για να αλλάξει έδρα ένα τμήμα, επειδή έχει βαρεθεί κάποιος να μετακινείται καθημερινά. Ή πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να είναι φυσικά εδώ, δεν ξέρω. Και αυτό επίσης που δεν γίνεται έλεγχος και σε αυτό. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Πρέπει την εβδομάδα να ερχόμαστε και πόσες ερχόμαστε. Αλλά αυτό θα πρέπει κάποιοι αρμόδιοι να το αναλάβουν, ακόμα και γι' αυτό εδώ το κομμάτι, το πόσες φορές πρέπει να έρχεσαι σε ένα ίδρυμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να σταματήσει εδώ αυτή η ιστορία. Πραγματικά, και να μην γύρουμε ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Που δεν υπάρχουν, από το πουθενά, από το τίποτα. Ξεκάθαρα, mm-hmm, το προσωπικό μας όφελος, και πραγματικά αυτό θέλω να πω, που τόνισα πάρα πολύ στο άρθρο, mm-hmm, ότι όταν λέμε ότι το τμήμα αποφάσισε, όχι, δεν αποφάσισε το τμήμα, και ένα τμήμα δεν είναι τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.